Το τραγούδι που γυρίσαμε στην Κύθνο, έτσι. Το βίντεο κλιπ εννοώ. Με Ευελίνα Παπούλια πρωταγωνίστρια και Θοδωρή Μαραντίνη. Τόσα καλοκαίρια. Για να σας θυμίσω, το καλοκαίρι που φεύγει, αλλά θα ξανάρθει το 22 και θα είναι πιο ωραίο από το 21, θέλω να πιστεύω. Για να σας θυμίσω τόσα καλοκαίρια γενικά. Και για να σας πω ότι αύριο είναι η Ράμα για να τραγουδήσουν και αυτό το τραγούδι που είναι αγαπημένο και είναι για την ωραιότερη εποχή του χρόνου, νομίζω, το καλοκαίρι. Αύριο η Ονειράμα θα είναι στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Εμένα βέβαια το μυαλό μου ταξιδεύει. Πριν πω για τη συναυλία των Ονειράμα στην Τεχνόπολη, το μυαλό μου ακούγοντας αυτό το τραγούδι ταξιδεύει στην Κύθνο, όπου γυρίσαμε το βίντεο κλιπ όλοι μαζί. Όλοι μαζί ήμασταν εκεί, από τον Ελληνικό 93,2 εννοώ, το ξέρετε, και γυρίσαμε το βίντεο κλιπ των Ονειράμα στην Κύθνο. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια. Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει. Όλες τις μαγικές στιγμές, λοιπόν, αυτό το δυναμισμό, τα εκρηκτικά live που βιώσαμε παρέα, στα εύκολα, στα δύσκολα, στα όμορφα, στα άσχημα, θα ανθίσουν σε μια συναυλία στον αγαπημένο χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, Τεχνόπολης City of Athens, αύριο Κυριακή, με τους Ονειράμα. Θα τους έχω αύριο, θα έχω αύριο το Θοδωρή Μαραντίνη στο τηλέφωνο να μας δώσει λεπτομέρειες για τη συναυλία. Στα χέρια. Μαζί με τους Ονειράμα, όπως διαβάζω στο site του Δήμου Αθηναίων, στο site της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, μαζί τους ως special guests, Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος και Νίκος Τρατάκης, Δημήτρης Κοριαλάς. Χαμός θα γίνει, παιδιά. Ονειράμα, λοιπόν, αύριο στην Τεχνόπολη. Και όπως σας είπα, το δικό μου μυαλό ταξιδεύει και στην Κύθνο ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Σας είπα ότι η Κύθνος φέτος είχε αύξηση σε σχέση με το 19. Η Κύθνος, παιδιά, σε επίπεδο τουρισμού έσπασε ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ. Όχι για τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, συνολικά για το καλοκαίρι του 2021 είχε αύξηση, όπως είπε ο Δήμαρχος Σταμάτης Γαρδέρης, της τάξης του 22% σε σχέση με το 19. Προσέξτε, όχι με το 20, με το 19 ξεπέρασε ο τουρισμός και είναι και εγχώριος, που σημαίνει ότι είναι ακόμη μεγαλύτερο το κατόρθωμα, γιατί οι Έλληνες δεν πέρασαν και εύκολα στον κορονοϊό, δεν έχουν όλοι χρήματα να πάνε διακοπές. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες τίμησαν την Κύθνο, το οποίο νησί της Κύθνου, τα Θερμιά όπως λέμε αλλιώς, σημείωσε αύξηση 22% σε σχέση με το 2019. Πιο λαϊκά θα το λέγαμε, βούλιαξε η Κύθνος. Παίζει να ξαναπάω 18 Σεπτεμβρίου σε μια βάφτιση της φίλης μου της Φλόρας, των παιδιών της, των διδήμων. Η Φλόρα που έχει το στέκι του Ντέτζι. Γεια σου Φλόρα μου, γεια σου Μοσχούλα μου, γεια σου Κώστα μου. Και δεν σας κρύβω ότι ελπίζω να μην μου τύχει καμιά αναποδιά. Θέλω πολύ να ξαναπάω στο νησί, γιατί είναι και πολύ κοντά. 3 ώρες από τον Πειραιά, έτσι, 3 ώρες από τον Πειραιά και βρίσκεσαι στο νησί της Κύθνου. Θέλω πολύ να ξαναπάω στην Κύθνο 18 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολύ όμως. Θέλω πολύ να παρατείνω το καλοκαίρι μου.